Και όχι... όχι, δεν ήταν αυτό. Δεν λέω ότι δεν είχα κόμπλεξ ή δεν έχω. Ίσως από μερικά πράγματα που είχα διαβάσει, που είναι και γνωστοί, ας πούμε, να έκανα. Όχι ότι επειδή είμαι ο γύφτος, αλλά ίσως δεν έχετε γευθεί τι είναι να είσαι περιθωριακός. Τώρα σε αυτό που έγινε που είπες, ήταν κάποιος ο οποίος έχω κάνει την ρουλότα. Είναι η δεύτερη μπουάτ που έχει γίνει στην χώρα μας. Πλάκα. Στην Πλάκα, ναι. Και λόγω ότι τότε ερχόντουσαν που είχε ακουστεί ότι υπάρχει ένας γύφτος που λέει τραγούδια επαναστατικά. Αλλά εγώ δεν έλεγα επαναστατικά τραγούδια, τα τραγούδια μου ήταν ρεαλιστικά. Και ήρθε κάποιος ο οποίος μου είπε ότι θα ήθελε να πάω έστω για ένα τέταρτο να τραγουδήσω στο σπίτι του. Λέω, αφού έχω εδώ, είμαι εδώ και δεν μπορώ να έρθω, πώς θα, λέει, σε παρακαλώ πολύ, τώρα πώς να τον ξεφορτωθώ. Του λέω, τι δουλειά κάνεις. Μου λέει, στα Γιαπιά. Λέω, εντάξει, στα Γιαπιά θα είναι κανένας κατήστης, ξέρω εγώ, τι θα είναι, εργολάβος και τα λοιπά. Σκέφτηκα λοιπόν, του λέω, για να έρθω θα θέλω 4.000. 4.000. Ούτε ο Φρανκ Σινάτρα. Τέλος πάντων. Όχι ο γύφτος. Αυτό θα λείπει μέσα του, το σκυλόγιο. Και μου λέει, εντάξει, μου λέει, θα στείλω το αυτοκίνητο να σε πάρει και θα είμαι στην δεξαμενή. Εκεί κάπου. Όταν μου είπε έτσι, τώρα τίποτα δεν μπορούσα να πω όχι. 4.000. Το είπα λοιπόν στον. Σε αυτόν που είχαμε κάνει τη ρουλότα μαζί, στο συνέτερο, το λέω έτσι και έτσι και λέω, ζήτησε αυτά, μου λέει σώπα. Τέλος πάντων λοιπόν, πραγματικά με πήρε, με πήγε εκεί και όταν με πήγε το ασανσέρ με έβγαλε σε ένα σαλόνι. Ο κτίστης, ναι. σε ένα σαλόνι που ήταν τεράστιο, πόσο να πω. Ίσως λίγο πιο στενό από εδώ και πιο μακρύ. Και μέσα είδα ανθρώπους με κορδέλες, με, ξέρεις, έτσι που ήταν πρέσβης και τα λοιπά. Μου σύστησε τον αδερφό του. Τώρα εδώ είναι λιγάκι δύσκολο. Μου είπε, ας πούμε, ότι είμαι... Κάτι. Ναι, κάθισα αμέσως εγώ με την κιθάρα και είπα, ξεκίνησα με τσιγκάνικα τραγούδια. Και αφού είπα και κάποιο ελληνικό που ήταν πάλι μέσα για τη φυλή και σηκώθηκα για να φύγω, αυτή η συμπεριφορά τους ήταν, ξέρεις, πολύ έτσι εσύ και τα λοιπά. Και μόλις σηκώθηκα, αυτός ήρθε μια κυρία υπηρέτρια σε ένα δίσκο με το φάκελο μου και αυτά. Και με τα πήγανε, 4.000. Ναι, με πήγανε στο ασανσέρ και όταν με πήγανε στο ασανσέρ τον κοίταξα αυτόν και του λέω ότι είσαι πολύ ωραίος άνθρωπος, μου άρεσες, ας πούμε, με τη συμπεριφορά σου και θέλω από μένα να πιεις μια μπύρα από μένα και παίρνω τα λεφτά και του τα δίνω. Όταν το έδωσα, αυτός ίσως σοκαρίστηκε, δεν ξέρω τι, έμεινε. Εγώ μπήκα στο σανσέρ και έφυγα. Η υπηρέτρια όμως, φαντάσου τι θα έγινε και τι θα είπε. Στις άλλες. Ναι, και μαθεύτηκε παντού ότι ο γύφτος, ότι για αυτό το περιστατικό. Αυτά όμως μπορεί να ήταν για το λαό δηλαδή, να έγινε μια αγάπη. Δεν κοιτάζα πώς δηλαδή θα βγάλω λεφτά, τα ήθελα τα λεφτά, αλλά όχι με αυτόν τον τρόπο. Κύριε Χατζή, πάμε στο πιάνο. Ναι. Εσείς στην κιθάρα. Ναι. Πάμε, γιατί το υποσχεθήκαμε στους τηλεθεατές μας, ότι